Κοιτάξτε, καταρχήν η εκλογή μου ήταν μια σύμπραξη. Ουσιαστικά το σημαντικό άνοιγμα που έκανε το ΑΚΕΛ να έχει έναν τουρκοκύπριο βουλευτή, στην πράξη σήμαινε μια συνεργασία εντός της Κύπρου από δύο κοινότητες. Και η προεκλογική μας εκστρατεία, όμως και μετάπειτα, έχουμε δει τις δύο κοινότητες που κινητοποιήθηκαν μαζί μου, μαζί με το ΑΚΕΛ και είχαμε και το καλό αποτέλεσμα. Όταν εκλήθηκα ως ευρωβουλευτής, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω ήταν να ανοίξω ένα γραφείο και στα κατοχωμένα. Πέρα από τα γραφεία που έχω σε ελεύθερες περιοχές, είχε μεγάλη σημασία για μένα να έχω ένα γραφείο που θα επικοινωνήσω άμεσα με τους Τουρκοκύπριους. Στην προεκλογική μου εκστρατεία, συχνά δήλωσε για την πολιτική της συμφιλίωσης. Ουσιαστικά η προεκλογική ίδια ήταν μια πράξη συμφιλίωσης. Γιατί πρώτη φορά είχαμε δήλωση δικοινοτική προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό που μόνο του βεβαίως είχε την αξία του. Όταν εκλέγηκα, βεβαίως έδωσε μεγάλη σημασία να συνεχίσω αυτό το έργο. Δηλαδή να φέρω κοντά τους ανθρώπους της Κύπρου, να χτίσω ένα καλύτερο διάλογο και μια επικοινωνία. Γιατί μέσα από την επικοινωνία παύσουμε να έχουμε προκαταλήψεις. Συνέχισα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Συχνά έχουμε ομάδες δικοινοτικές, πραγματικά που εδώ δημιουργείται μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και συζήτηση και προσέγγιση μεταξύ των. Τελευταία ομάδα μας, μάλιστα, ήταν νεολαία της Κύπρου και με την ευκαιρία του έτους νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στη χώρα μας, παρά που κάλεσα και τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο Γέννη Τατάρ να βοηθήσουν στην επικοινωνία της νεολαίας εντός της Κύπρου, δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι, αποφάσισα να φέρω εδώ την νεολαία μαζί, μάλιστα πρώτη φορά, για να συζητήσουν ήδη για τα προβλήματα της νεολαίας. Άρα λοιπόν, συνεχίζω και αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Εξάλλου, ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ο χώρος της συμφιλίωσης. Και εγώ θέλω να μεταφέρω αυτή την αντίληψη νοοτροπία και αξιών και στη χώρα μας και από τη χώρα μας, βεβαίως, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, υπάρχει απογοήτευση. Δυστυχώς, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε κοινότητα ξεχωριστά και βεβαίως το κοινό πρόβλημά του στο Κυπριακό. Με λείπει πάρα πολύ που η νεολαία δεν βλέπει φως στο τέλος του τουνέλ. Ότι βρισκόμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Και αυτό σημαίνονται και από την νεολαία. Από την άλλη, με χειροδοποιεί η βούληση της νεολαίας να εργαστεί, ίσως να εργαστεί περισσότερα και προς την σωστότερη κατεύθυνση από την προηγούμενη γενιά. Κοίταξε, ως ομάδα ΑΚΕΛ και εγώ και ο Γιώργος ο Γιώργιος και βεβαίως με τη στήριξη του ΑΚΕΛ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Πραγματικά είναι μια απομονωμένη κοινότητα η οποία δεν έχει πρόσβαση πουθενά. Έτσι προσπαθούμε να σπρώξουμε είτε με κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο επιτροπής ή το Συμβουλίο να δοθεί παραπάνω σημασία σε Τουρκοκύπριους. Φανταστείτε μια κοινότητα η οποία είναι εκτός από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή οι φοιτητές Τουρκοκύπριοι ή και ακαδημαϊκοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε πιο σοβαρό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καλλιεργείται αρχές και αντιλήψεις και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια στήριξη με κάποια υποτροφή όμως ως εκεί. Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μειχτών οικογένειων που δεν μπορούν να αποκτήσουν ηθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ηθαγένεια, δεν ανήκουν πουθενά και δεν μπορούν καθόλου να αξιοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι εγκλωβισμένοι, αν θέλετε, στη μισή της Κύπρου και πολλά άλλα ζητήματα όπως είναι και εμπόριο, υλοποίηση της συμφωνίας της πράσινης γραμμής, διάφορα προβλήματα, το οποίο πιστεύω καιρός είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι αρχές που κυβερνούν την Κυπριακή Δημοκρατία να στέκονται λίγο και να σκεφτούν πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Τουρκοκύπριους σε ευρωπαϊκό γήινες και ευκαιρίες, πράγμα που ενισχύει την προοπτική της επανένωσης της Κύπρου. Γιατί χωρίς τις Τουρκοκύπριους η Κύπρος δεν μπορεί να επαναρθεί. Αυτή η απλή πραγματικότητα δυστυχώς παραμερίζεται και από τη γραφειοκρατία όμως και από την πολιτική ελίτ. Κοιτάξτε, είμαι πολιτικός, αφού εκλήθηκα και κάνω πολιτική δουλειά, όμως ένας πολιτικός, ακαδημαϊκός συγγραφέας που δεν τερματίζει την άλλη ιδιότητά του. Εγώ, ακαδημαϊκή μου δουλειά, η συγγραφικό μου έργο είναι δεύτερο είναι μου που δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα, γιατί καταρχήν νομίζω είναι κάτι παραπάνω από ένα υπαρξιακό ανάγκη για μένα.
Έτσι, όντως, όπως το είπατε, μετά που εκλέγηκα ευρωβουλευτής, συνέχισα παράλληλα με τη δουλειά μου στο Κοινοβούλιο να συνεχίσω την έρευνά μου. Κυκλοφόρησε το βιβλίο μου, το δίτομο «Ιστορία της βίας και μνησικακίας». Μετά, σε συνέχεια, ολοκλήρωσα το έργο μου «Από κεμαλισμό εις το Ερντογανισμό, η πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και Τουρκογύπρη». Τελευταίο το βιβλίο μου είναι πάρα πολύ πρόσφατο, το έχουμε εδώ, «Ειρήνης Νεκρόπολης, δίγλωσσο». Από τη μια πλευρά το κεβάζεται στα ελληνικά και από την άλλη πλευρά το κεβάζεται στην τουρκικά. Αυτό είναι και ένας τρόπος να προωθήσω, αν θέλετε, την αντίληψη της διγλωσσίας και σημασία της διγλωσσίας και στη χώρα μας. Δυστυχώς, σε αυτό το επίπεδο έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν προωθεί τη διγλωσσία που πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντική. Το άλλο είναι ότι ως γραφή, ως ευρωβουλευτής, έχουμε την ευχαίρεια να κάνουμε κάποιες μελέτες, οποίες εγώ έμεινα στην έρευνα και έχουμε παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο ως γραφείο για τη διδασκαλία της ιστορίας, συγκριτική μελέτη στα τουρκοκυπριακά και ελληνοκυπριακά σχολεία, όπου εντοπίσαμε τις αδυναμίες, σοβαρές αδυναμίες, και τι πρέπει να αλλάξει, με εισηγήσεις το τι πρέπει να αλλάξει. Επίσης, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω, το γραφείο μου ολοκληρώνει μια άλλη έρευνα για τις ανανεώσιμες πηγές στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Σύντομα θα παρουσιάσουμε και αυτό το έργο και συνεχίζω και παράλληλα σε μια άλλη έρευνα για το ρόλο της κουλτούρας στην προσέγγιση των λαών, στο παράδειγμα Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου. Σε αυτό το τελευταίο θέλω κάτι να πω. Στην Κύπρο και όσα διαπιστώσαμε στο επίπεδο παιδείας, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα που πρέπει να λυθούν, όπως τα μαθήματα ιστορίας. Όμως και από την άλλη, ο ρόλος της κουλτούρας που θα φέρει μαζί τις δύο κοινότητες δυστυχώς δεν υποστηρίζεται αρκετά. Αυτά είναι κενά που εντοπίζω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει συγγραφική μετάφραση συγγραφέων από μια γλωσσά στην άλλη. Εγώ ως εκδότης επίσης του σεμνού οικού του Εντεροτόπιας προσπαθώ μόνος μου να εκδώσω κάποια βιβλία, όμως τούτα πρέπει να είναι κρατικά προγράμματα, έτσι. Πρέπει να έχουμε παραπάνω θέατρα, πρέπει να έχουμε παραπάνω ανταλλαγή σε επίπεδο πολιτισμού και κουλτούρας. Και επίσης βέβαια να σας πω ότι δυστυχώς έχουμε μια τουρκοκυπριακή ηγεσία αυτή τη μέρα που δεν θέλει καμία σχέση με την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Μάλιστα, σε τέτοιο σημείο έφτασαν τα πράγματα που μοναδικό πρόγραμμα που είχαμε που ονομάζεται Imagine, που στηρίζεται από την γερμανική κυβέρνηση, πρόσφατα ο κύριος Στατάρα αποσύρθηκε ακριβώς επειδή δεν θέλει αυτή την επαφή μεταξύ παιδιών και μαθητών της Κύπρου. Ακριβώς αυτό μας δείχνει και το σωστό δρόμο. Οι αποσχιστικές δυνάμεις θέλουν να κόψουν την κάθε επαφή μεταξύ δύο κοινότητων. Άρα, εμείς που πιστεύουμε σε επανένωση και ειρηνική συμβίωση, πρέπει να δουλέψουμε διπλάσια και τριπλάσια για να φέρουμε μαζί τους ανθρώπους της Κύπρου. Το να μάθουν Ελληνοκύπρια και Τουρκοκύπρια αγγλικά ή μια άλλη ξένη γλώσσα δεν προσφέρει και ιδιαίτερα. Εδώ πρέπει να δούμε ότι η Κύπρος υπήρχε μια αγγλική αποικία. Πρέπει να έχουμε για μια μεταπικιακή συνείδηση επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς οι δύο κοινότητες της Κύπρου μέσα από τη γλώσσα των αποικιών ή αποικιστών. Άρα λοιπόν, τουρκική και ελληνική γλώσσα έχει την αξία τους και είναι και επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μέσα από τη μητρική γλώσσα, που ως ξένη γλώσσα για τον άλλο, είναι η ευκαιρία που φέρνει κοντά τις δύο κοινότητες. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που ακούει να μιλάτε τη μητρική του γλώσσα, αλλιώς σας βλέπει. Και αλλιώς σας βλέπω όταν επικοινωνάτε μέσα από μια τρίτη γλώσσα. Και ιδιαίτερα αυτή είναι αγγλική. Άρα λοιπόν, Κύπροι ως Ευρωπαίοι πολίτες πια, βεβαίως θα μάθουν και γαλλικά και αγγλικά και γερμανικά όπου μπορούν, γιατί αυτό τους κάνει και πιο ανταγωνιστές ενός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πρωτίστως πρέπει να μάθουν τη γλώσσα της χώρας τους. Εγώ ήμουν από τους λίγους τυχερούς, όταν σπούδαζε στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, να με ενθαρρύνει ο καθηγητής μου, ο Γερμανός, να μάθω τη γλώσσα της 80% του πληθυσμού της Κύπρου, δηλαδή την ελληνική. Φανταστείτε, κανένας δεν σκέφτεται από μόνη του να μάθει τη γλώσσα της άλλης κοινότητας. Αυτή είναι μια κληρονομιά της εθνοτικής διένεξης και της εθνικιστικής συμπεριφοράς. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά. Όταν μιλάμε τη γλώσσα του άλλου, όταν κεβάζουμε τους ποιητές μας, Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους, στην ίδια γλώσσα τους, θα δείτε πόσο πλούσιο γίνεται ένας πολίτης της Κύπρου. Καταρχήν να σας πω ότι είμαστε σε μειονεκτική θέση ως Κύπριοι ευρωβουλευτές, γιατί ερχόμαστε από πολύ μακριά.
Και το ταξίδι να φτάσουμε πάντα εδώ είναι πολύ κουραστικό. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει απευθείας πτήσης. Δηλαδή, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε παραπάνω από 10-15 ώρες πάνω στη πτήση ή σε αεροδρόμια. Από εκεί και πέρα, η δουλειά εδώ είναι πολύ έντονη. Άρα, έχουμε να δουλέψουμε σε επιτροπές μας, στην πολιτική μας ομάδα και έχουμε να πάμε και στο Ολομέλεια μια φορά, ή στο Στρασβούργο. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο να αξιοποιήσουμε αυτά που προσφέρουν οι πόλεις Στρασβούργο και Βρυξέλλες, όπου περνούμαστε παραπάνω την ώρα μας. Βεβαίως όμως είναι μια εμπειρία για μένα, έτσι κι αλλιώς που ζήσα χρόνια στην Ευρώπη, είναι ξανά να είμαι σε ένα χώρο οίκιο. Έχει πολλά να μάθει η Κύπρος από την, πολυδομία αυτών των πόλεων, πολιτισμική ζωή, πλούσια πολιτισμική ζωή. Όμως δυστυχώς εμείς είμαστε και διπλά, αν θέλετε, ατυχείς, γιατί μόλις εκλεγήκαμε, αμέσως εκδηλώθηκε η πανδημία. Μας περιόρισε πάρα πολύ, περίπου 2-2,5 χρόνια δεν μπορούσαμε καν να βγούμε έξω. Όμως πρέπει να σας πω, τώρα που ξανά λειτουργούμε, είναι μεγάλη απόλαυση να είσαι σε μια πόλη όπως είναι Στρασβούργο ή όπως είναι Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα το πλούσιο η πλούσια πολιτισμική προσφορά που με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα, είναι τεράστια. Απλώς ο χρόνος που έχω για αυτά είναι πολύ λίγο. Είναι μεγάλη ανησυχία η άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει σε εκλογές στην Σουηδία και στην Ιταλία η άνοδο της ακροδεξιάς. Έχουμε δει και στη Γερμανία παράλληλο φαινόμενο. Για να συνοψίσουμε αυτό το θέμα, όπως κάποτε δήλωσε ο Θεόδωρος Ατόρνο, μέγαρος Γερμανός στοχαστής από 1967, όταν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες απαιτύχουν να ικανοποιήσουν τις πολίτες, έρχεται η άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτό το κομμάτι σίγουρα, η άνοδο δηλαδή της ακροδεξιάς, δείχνει την αποτυχία των φιλελεύθερων δημοκρατιών ως προς ικανοποίηση των πολιτών. Έχουμε φοβερές ανισότητες σε κάθε κοινωνία, φτώχεια, οβάλετες ομάδες, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που επικράτησε, αν θέλετε, από εποχή του Reagan and Thatcher μέχρι πρόσφατα, το οποίο δημιούργησε τεράστια χάσματα σε κοινωνίες, που δίνει ευκαιρία στην ακροδεξιά να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτή την πραγματικότητα, φέρνοντας μέσα αντί ένα ταξικό αγώνα, ένα αγώνα ταυτότητας, εθνικιστική ταυτότητα, δηλαδή λες και αν είσαι ένεργος θα διγλιτώσεις, αν είσαι καλύτερος Ιταλός εθνικιστής ή όχι. Και ακριβώς εδώ έχουμε ένα φοβερά μετατούπιση από ταξικό αγώνα σε ωρεοποίηση εθνικών ταυτοτήτων, πάνω στο οποίο χτίζεται η λαϊκή δεξιά. I'm Hakan Çoban, working with me as a Kızıl Yürek in the European Parliament for 3 years. I mean, European elections was not that known in the Turkish Cypriot society. So our aim, apart from collecting votes for me as a Kızıl Yürek, it was also increasing the awareness in the Turkish Cypriot society for them to be, to participate, which is their legal right, in European elections. So the most difficult part, to increase awareness in the society, in the Turkish Cypriot society. That was the most difficult part. Είμαι ο Ντένις Κυριάκου. Είμαι συνεργάτης, πολιτικός σύμβουλος του Νιαζί Κιζίλ Γιούρεκ στο Ευρωκοινοβούλιο. Σίγουρα μπορούμε να μην αφήσουμε πίσω την περίοδο του COVID, όπου έπρεπε ουσιαστικά να αλλάξουμε τρόπον δράσης, τρόπους επικοινωνίας. Το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο έπρεπε να αλλάξει τις διαδικασίες του το ίδιο. Άρα εκείνη η περίοδος ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ταυτόχρονα, όπου οι ευρωβουλευτές δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν στις Βρυξέλλες, υπήρχαν ζητήματα τα οποία κινούνταν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπρεπε εμείς να ανταποκριθούμε μέσα στα νέα δεδομένα που ήταν πρωτόγνωρα για όλους και για την εργασία αλλά και για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Like when you said, tell us about Nia, the first thing that comes to my mind is laughing. He is a really positive person. It's great to work with him. He's super creative. He gives us room to be creative. We can practice whatever we want. We can debate. We can express our opinions in the office. And this is great. This is he offers great office for a young person like me in the year of youth to work and gain experience. Το να δουλεύουμε ως γραφείο σε τρεις γλώσσες ουσιαστικά είναι κάτι αρκετά πολύ δύσκολο, μπορώ να πω. Ειδικά διότι οι τρεις συνεργάτες, κανένας δεν μιλάει
και ελληνικά και τουρκικά, άρα τα πάντα πρέπει να μεταφέρονται μέσα από τα αγγλικά. Ήταν από την αρχή μια δυσκολία, την οποία όμως μέσα από τον καιρό νομίζω μας έδωσε και ευκαιρίες να ανταποκριθούμε και να απευθυνθούμε και στις δύο κοινότητες, αλλά ακόμα και στις συναδέλφους που δεν μιλούσαν ούτε ελληνικά ούτε τουρκικά, μέσα από τα αγγλικά για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. We come to the office around 9 every day. First thing that we do, of course, we check emails to see if there is an important email or not. And then we join to the meetings that we're supposed to do, either for, as an assistant or to represent Niazi, because there are some meetings that he has to join, but he cannot, he doesn't have time. So me and my colleagues, we join to the meetings. Other than that, we of course follow the media, what is being published about Niazi Kızılyurek in both communities, as well as in Turkey and Greece. So far this comes to my mind. Δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποια διάκριση. Νιώθω ότι ίσως με κάποια από τα ζητήματα να προκαλεί εισαγωγικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και την κοινή γνώμη σε κάποια ζητήματα, διότι κάποια θέματα ίσως να είναι και ταμπού. Αλλά θεωρώ ότι καλό είναι σε κάποιες στιγμές να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα, να συζητούνται, όπως ήταν και η ίδια υποψηφιότητα του, την οποία τόλμησε το ΑΚΕΛ να φέρει μπροστά. Ήταν ένα ζήτημα ταμπού για την Κυπριακή κοινωνία, το οποίο όμως μέσα από τη συζήτηση απέδειξε ότι μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα και να έχουμε και θετικές εξελίξεις στα ζητήματα. Σίγουρα εδώ πρέπει να πάρουμε μαθήματα και εμείς οι αριστερά πρώτα, γιατί δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε καλύτερα σε εκλογές, γιατί αριστερά είναι κατοξοχήν ο χώρος που καταπολεμεί την ανισότητα, να μην επιτρέψουμε στη δεξιά να αξιοποιήσει αυτή την ανισότητα. Και βεβαίως από την άλλη πρέπει και οι φιλελεύθερες δυνάμεις να αντιληφθούν ότι μια πολιτική έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας πάντα θα στηρίξει την ακροδεξιά στο τέλος και θα απειληθεί και η φιλελεύθερη δημοκρατία στο τέλος, κάθε αυτή.